Χρειάζονται ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί με ασφάλεια. Με τον πρόεδρο, ωστόσο, να αδειάζει σε μία περίπτωση το κοινό, αφού όπως φαίνεται από τις προκαταρκτικές εξετάσεις που έγιναν, βρισκόταν σε απαγορευμένο σημείο και παρά τις συστάσεις του κριτή να απομακρυνθεί δεν το έπραξε, και σε μία δεύτερη περίπτωση τον κριτή, που δεν ειδοποίησε το κέντρο ασφαλείας ώστε να ζητήσει διακοπή ή αναβολή του αγώνα, αφού το κοινό δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις που του έγιναν. Από προκαταρκτική εξέταση των γεγονότων ότι ελήφθησαν όλα τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα για την διεξαγωγή του αγώνα. Ο συγκεκριμένος κριτής στο επίδικο σημείο κατ' επανάληψη με κάλεσε τον κόσμο να απομακρυνθεί, ο κόσμος δεν υπάκουσε και η μόνη πιθανή παράληψη και σφάλμα του κριτού ήταν ότι δεν ειδοποίησε το κέντρο να διακόψει τη διεξαγωγή του αγώνα μέχρι ότου καθαρίσει το συγκεκριμένο σημείο από τον κόσμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου θα παρακαθίσει σε συνεδρίαση για το θέμα με τον κριτή του αγώνα να καλείται να δώσει εξηγήσεις και ακολούθως αφού ολοκληρωθεί και η έρευνα θα ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις. Πάντως, λίγο μετά το συμβάν, ο οδηγός του αυτοκινήτου Κώστας Κωνσταντίνου που ενεπλάκη στο επεισόδιο εξέφρασε την λύπη για το περιστατικό αλλά υποστήριξε ότι ο κόσμος δεν είναι υπάκουος στις εντολές των κριτών για να αποφεύγονται παρόμοιας φύσης ατυχήματα. Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της Συρίας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η απόσυρση των Κούρδων από τις θέσεις τους στα σύνορα με την Τουρκία κατά την Άγκυρα. Η διορία...